Γεια χαρά. Έλα φίλε. Ναι. Καλησπέρα Γιώργη. Καλώς τον Απολέμωνα. Μωρά του Δόνη χορεύανε στο Πόρτο. Σαν τον Ουρέγεφ στη λίμνη των Κύρων του Τσαϊκόφσκι. Πώς θα είδε τα πιτσουνάκια μου. Ενέργεια. Αυτή είναι η πιο κατάλληλη λέξη. Και σε λίγο Γιώργη αυτά θα γίνουν αετήριστο πτέρυγοι. Και τότε έχω να λογαριαστώ με βάρκο που πολλού μου κράτανε. Κάτσα μετά Γιώργη να δω τι να. Τι ήταν αυτό ρε Γιώργο. Όπως είπες, μετά το 65, μαμά, μπαμπά, τακά. Η ομάδα Γιώργο ήθελε ρε τους άρισμα. Αλλά βλέπεις ο Μελισανίδης δεν ξεράθηκε. Και τους άδεγα εγώ. Δεν ξεράφτηκε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Επειδή ακούω πάρα πολύ του οπαδού τη ΑΕΚ να γκρινιάζουν και να φωνάζουν ότι ο Μελισσίνης δεν έκανε μεταγραφές, εγώ έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Και εσένα. Ναι. Περίμενα να κάνει μεταγραφές. Αυτό λέω, ρε Γιώργη. Ρε παιδί μου. Εγώ του σώπα. Ρε εσείς, τώρα που τα μαγκάνεις και τα μπουζούριασε, θα τα παρτώσει με γοντρό αλάτι. Δεν τα βγάζει, θα τα δει. Ανθρώπου μάτι. Εγώ νομίζω ότι ράβεται Γιώργο με τα πλατοβελόνα. Θυμάσαι να δεν κουράμε παλιά τα σακιά με το καλαμπόκι. Αγγολέμονο είναι για το γήπεδο αρκετά λεπτά από αυτά. Μην το κάνω. Γιώργη, έστω ένα γλυπιζούρι κάτι. Δώσε λίγο αλευράκι να κάνω γιατί να φτιάξει μια κουραμάνα. Τώρα που αλεύρωσε, έτσι δεν είναι, Γιώργη. Πάντω μια που είπε για ΑΕΚ. Ήταν φοβερό, έβλεπα την ΑΕΚ. Προχθές. Ρε παιδί μου, έχεις δύο ομάδα χωρίς εξτρέμ. Άντρα. Δηλαδή, ο Μπακασέτας από τη μία, ο Μάντα άλλος από την άλλη. Μα και οι δύο είναι δεκάδια. Καλά, ο Μπακασέτας δεν είναι τίποτα. Και τώρα μου ξαναπεί η μεσολιά με τον Μωράν. Σκέψου, έβαλε στον πάγκο του Μωράν. Αν είναι δυνατό. Εντροπή ρε Γιώργο. Και τώρα Γιώργο, έρχομαι στον άλλο, τον πάω. Επειδή είπε να μην μιλήσουμε προχθές, για να ενωπεί η μαγειριά. Και το αίμα έτρεχε ποτάμι. Εγώ ένα έχω να πω και να το ομολογήσω. Βρε Λουτσέσο, Ρουμάνος είσαι, Πορτοβολάς, ξέρεις για πάντα. Προηγήσε να μηδέν. Έχεις βάλει το κουλό στο πεζακτά της Μπενφίκα και τους έχεις φωνεύσει την καρδιά. Τι μόστρα ρε παιδί μου, τι τη θες. Τι έκανε η μόστρα, ε. Yeah. Παλιά οι βλάκοι βάζανε από έξω το πεζακτά. Τα ψηλά, τα τοσάρικα, πεντακοσάρικα και μέσα στην καρδιά, δεκακίλια και πεντοκίλια. Και πηγαίνανε οι πορτοβολάδες, οι λαχανάδες και ψηλήγανε την καρδιά. Να μην καταλάβουν τίποτα τα τάγαρα για ποιους και μελάνε. Πέρα ρε παιδάκι μου πίσω την ομάδα, πάνε ένα ωραίο πούλμαν Θεσσαλονίκη Κωνσταντζα και περίμενε. Μπας και γλιτώσεις από το άγριο κύμα. Τι που βγάζει την ομάδα. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Ο Πανιώνιος ήταν ευκαιρίες κι αυτός. Αλλά τι γίνεται. Δεν έχει παίκτη με προσωπικότητα για να τελειώνει τις ευκαιρίες. Άντρα, και με την. Με την. Με τη, να τον Αστέρα Τρίπολη το ίδιο απάντανε. Έκανε με τις ευκαιρίες ο Αστέρα. Που βγάζει την ομάδα με στο πέλαγα. Επόμενο είναι ρε Γιώργο να πνιγεί. Και το πιο ωραίο ποιο είναι. Μόλις πήγε πτέρυγα μου σηκώνει εκεί που λακριτεύουνε. Άσε πάει να λακριτεύει. Δεν φταίω εγώ. Φταίει η άκρη μου στο κουτάσμα, αλλιώ θα έπαιζα με τη Βίτη. Και η Μπενφίκα μου βάλε 4 με μια ευκαιρία. Δεν θεωρώ τι κακό έκανε ο καημένο και με κλέπτε. Δεν μου λε. Τα υπονοούμενα τώρα, τα υπονοούμενα ότι τη φωτοβολίδα στην Ασμένη την πέταξαν ή αεξίδε ή Ολυμπιακοί. Πώ σου φαίνονται. Παραμύθι είναι μοριά, είναι τάταρο του Μπέκη. Τι ξέρουμε χρόνια του άλλου. Είναι τάταρο του Μπέκη άλλη χρόνια. Μπράκρα, κρίτη, βρε Τσαρδόπουλε τη Ρουμανία. Αλλά εμένα δεν μου το βγάζει από την ιδέα, Γιώργο. Μα αυτά τα καρακοζηλία που κάνει, θα έρθει μια μέρα που θα το καταπεί. Σαν πυρό ήλιο θα βρει. Όπου να είναι. Αν τα λε. Όχι, τον Ολυμπιακό πώ τον είδε. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό ο Ντουρέ είναι μεγάλη μεταγραφή. Αυτό που θα να πάει τον Ολυμπιακό. Το είπε κιόλα γιατί. Από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε. Ήταν η ζωή του όλη, γιατί αν δεν έπαιρνε από τα ζήτα τη Ρωσία, υπό έπαιρνε το παλικάρι. Πήγε Μονακό, πήγε Βαρκελόνα, πήγε Σίτι.
ο Μαρινάκης Ολυμπιακό του δώσε τον δρόμο. Συμφωνείς? Βέβαια, μα από εκεί ήταν η αφιτηρία του. Α, μπράβο. Δεν ξεχνιέται αυτό. Δεν έχει ανάγκη αυτό από λεπτά. Ιδιωτικό αεροπλάνο λέγεται. Πού να τρέχει τώρα εκεί στους Άραβες. Άλλα γλί και αλμό. Τι να τις σκέφτουν. Δεν έχει ανάγκη από λεπτά. Έτσι δεν είναι. Το Πέτρο που χαράσε ένα ρεφτάκι για να πάρει τρία ράκι. Τι να κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ατζαλέρ για τις καλημέρες μου. Στον Νίκο τον Βογιόπουλο και καλώς ήρθες Νικόλα. Γεια χαρά ρε, γεια. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Εγώ θέλοντας να αναφερθώ στην αγωνιστική που ακόμα δεν έχει τελειώσει, σήμερα έχει δύο παιχνίδια ακόμη τελευταία, θέλω να αναφερθώ για άλλη μια φορά στο Παναθηναϊκό. Με τη δύναμη που έχουν ξεκινήσει τα παιδιά αυτά και με ένα-δύο καλά αποτελέσματα ακόμη, δηλαδή στη συνέχεια, νομίζω ότι μπορεί να κάνουν θαύματα. Θα δοκιμαστούν ίσως και με πιο δύσκολους αντιπάλους και θα δούμε και εκεί να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά είναι μια ομάδα που μπαίνει μέσα και τα δίνει όλα 90 λεπτά. Οι πιτσιρικάδες ξεπερνάνε τον εαυτό τους και ένα-δύο πιο έτσι, έμπειροι που υπάρχουν, νομίζω ότι τους βοηθάνε για να αποκτήσουν σιγά-σιγά. Εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Μια πούληση τώρα, εσύ δεν είσαι κανένα πιτσιρικάς, παρακολουθείς χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα. Βεβαίως. Πόσα χρόνια έχεις να δεις και οι πέντε μεγάλοι, γιατί πια μεγάλος είναι και ο Άρης, να κερδίζουν και τις δύο αγωνιστικές. Πολλά χρόνια, όχι μόνο αυτό. Και οι πέντε. Και εντυπωσιακό είναι ο Άρης, ο οποίος ανέβηκε κατηγορία φέτος. Καλά, δηλαδή, αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα. Και δεν σου κρύβω ότι βλέποντας την εικόνα του Άρη στο γήπεδο στο Καπτατσόγλιο, με το που ξεκινάει στην τηλεόραση και βλέπω την εικόνα, δεν ψιλοανατρίασα. Λέω, τι είναι αυτό, ρε. Ακριβώς. Τι είναι αυτό, ρε. Το ίδιο συνέστημα είχα κι εγώ. Μου θύμισε Άρη άλλων πολύ χρυσών καλών εποχών, του Παναγούλια, ας πούμε, του Αλκέτα. Και λέω, ρε, παιδιά. Μα του Κούπερ. Ναι, ναι, μπράβο, λέω, ρε, τα παιδιά. Μπράβο. Εγώ, Γιώργο, πραγματικά το λέω. Δεν θέλω να φανεί ότι ξέρω εγώ, λέω κάτι για να γίνω αρεστός. Θέλω πραγματικά να υπάρχουν 5, 6, 7, 8 ομάδες που να είναι πραγματικά αξιοπρεπείς στο γήπεδο και να χαίρεσαι να τις βλέπεις. Είναι για το ποδόσφαιρό μας καλό. Και είναι και πολύ σημαντικό το, όπως είπες, ότι στηρίζονται σε ένα κορμό από Έλληνες. Αυτό σιγά σιγά πάει να γίνει, γιατί είχε παραγίνει το πράγμα με 16 λεγιονάριους. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το ποδόσφαιρό μας το πλήρωσε και θα το πλήρωνε και ακόμα περισσότερο μακροπρόθεσμα. Για πες μου κάτι άλλο πριν πάμε για διαφημίσεις. Έλα, πες μου. Το πέναλτι πώς το δες? Γιώργο, το είδα και το ξαναείδα. Και, είναι πέναλτι που δίνεται με την έννοια ότι έχει απλώσει το χέρι ο άλλος. Αν αυτό το έκανε έξω από την περιοχή θα ήταν φάουλ. Να σου πω κάτι. Ναι, πες. Είναι άδικο να καταδικάζεις μια ομάδα έτσι. Γιώργο. Και ο Φουκαράς ο Αστέρας επί δύο παιχνίδια καταδικάστηκε έτσι. Ένα με τον Μπρίγκοβιτς και ένα με τον χθες. Να σου πω κάτι. Προφέρω. Το πέναλτι αυτό το χθεσινό είχε σχέση με τον Μπρίγκοβιτς? Όχι, αλλά και αυτό τώρα. Μην καταδικάζεις μια ομάδα έτσι. Η ΑΕΚ στο πρώτο 60 λεπτό ήταν καλή. Είχε ευκαιρίες, είχε δοκάρια. Βάλε ένα γκολ να τελειώνουμε. Γιώργο, το πρόβλημα στο σκοράρισμα είναι δεδομένο, το ξέρουμε εμείς οι ΑΕΚτζήδες, το βλέπουμε και στεναχωριόμαστε και πάρα πολύ που ο πρόεδρος δεν έκανε δύο ενέργειες έτσι σοβαρές να μας φτιάξει την ψυχολογία που είναι καλή ούτως ή άλλως. Και επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το πρωτάθλημά μας το ότι ο Τουρέ ήρθε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχω την αίσθηση σαν προσωπικότητα ότι θα κάνει πράγματα. Όμως. Και θα πω και κάτι ακόμα που το είπε στο τελείωμά του, τουλάχιστον έτσι κατάλαβα τι είπε ο Αυγολέμονος. Ο Λουτσέσκου αυτά τα πράγματα που κάνει εδώ και αρκετό καιρό, στο τέλος θα τα πληρώσει. Θυμήσου πως το λέω. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να προλάβω στο επόμενο. Έλα. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Καλησπέρα, φίλε μου, ναι. Πρώτη φορά τηλεφωνώ, Γιάννης από Ηράκλειο. Έλα, Γιάννη. Δύο πράγματα. Θέλω να μου πεις καταρχάς Ηράκλειο Κρήτης. Πώς βλέπεις τον Όφη φέτος? Και δεύτερον, αυτά που ακούγεται για την τελευταία εβδομάδα για το Σαμαρά και Πουρσανίδη που θέλουν να πάρουν την ομάδα, εσύ σίγουρα ξέρεις κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι ο Σαμαράς και ο Πουρσανίδης έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να πάρουν την ομάδα? Όχι βέβαια, ο ποιος είναι από πίσω θέλουμε να μάθουμε. Ακριβώς. Ποιος είναι από πίσω από αυτή την ιστορία? Θα το μάθουμε. Δεν έχω ασχοληθεί. Πραγματικά δεν έχω ασχοληθεί, αλλά θα το μάθουμε. Ωραία.
την ομάδα, πώς τη βλέπεις? Σήμερα με το πανετολικό, δύσκολο το μάτι. Όλα δύσκολα τα παιχνίδια. Υπάρχει κανένα εύκολο? Για ομάδες όπως ο Βίλη, όλα τα μάτια είναι δύσκολα. Το ότι πήρε σκοπαλία στον Πανιόνιο είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Θετικό. Θετικό. Πάρε και μια σκοπαλία σήμερα από τον Πανετολικό που είναι και καλή ομάδα και καλή έδρα. Ακόμα πιο θετικό. Ωραία. Έγινε, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ρε. Για καλά. Γεια σε καλά. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Δημήτρης από Πύργο. Έλα, Δημήτρη. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε. Θέλω να μιλήσω για τα πρώτα δείγματα που έχουμε δει ως τώρα από τις ομάδες. Α, για τις ομάδες, ναι. Ναι. Γιατί δεν έχω ακούσει καθόλου την εκπομπή και πρώτη φορά σε ακούω κιόλας από το καλοκαίρι και μετά, ναι, που, ναι, ναι, που έχεις βγει. Και μπορεί να μην είμαι μέσα στο θέμα, δεν ξέρω τώρα που ήταν η συζήτηση. Πάμε γρήγορα μόνο. Ναι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, όπως τα βλέπω τα πράγματα, τις πιο καλύτερες κινήσεις ίσως να τις έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Αλλά ήταν επιβεβλημένο, πιστεύω, γιατί ούτως ή άλλως είχε αδειάσει από ρόστερ και χρειαζόταν παίχτες. Βέβαια, θα το δούμε όταν ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι. Αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι και η ΑΕΚ αλλά και ο ΠΑΟΚ έχουν μπει πλέον με το πνεύμα του πρωταθλητή, νομίζω, στο πρωτάθλημα αυτό. Και εγώ νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα το παίξουν στο πρωτάθλημα στο τέλος. Και από ποδοσφαιρικής πλευράς, αλλά και από εύνοιας. Γιατί θεωρώ ότι έχουν πάρει τώρα δύο παιχνίδια δύσκολα, τα οποία ήδη λειτουργήσε το στραγάλι με τη μία. Ενώ με τα παιχνίδια με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, ναι. Και θέλω να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μου, που πιστεύω ότι είναι ευχάριστη η έκκληση, δηλαδή αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε παιδιά τα οποία, ας πούμε, έχουν όρεξη, πάθος και φυσικά και καλή φυσική κατάσταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά βλέπω ότι είναι και δουλεμένα από τον κόσμο. Δημήτρη, άκου να σου πω αυτό που είναι δουλεμένα. Εγώ αυτήν την ομάδα του Παναθηναϊκού, όχι αυτή, τους πιστηρικάδες, ναι, αυτούς, ναι, 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 τους είχα δει σε αγώνες στην ΚΑΠΑ 20. Το πιστεύω, σε δύο παιχνίδια. Ναι. Αυτοί παίζουν πολύ καιρό μεταξύ τους. Mm-hmm. Δεν είναι τώρα να πεις ότι έχουν χημεία, βρίσκονται μεταξύ τους. Ναι. Καταλάβες. Έχουν τώρα και την κάβλα να πούμε, να αυτό πιάσουν, να. Καταλάβες. Ναι. Αυτό τους δίνει ενέργεια. Να δούμε τώρα πώς θα αντέξουν. Με καλά, αυτό είναι σίγουρο, γιατί ο Μαραθώνιος είναι μεγάλος και δεν ξέρω πώς θα αντέξουν σίγουρα. Όσο για τον Ολυμπιακό που είπες. Ναι. Στον Ολυμπιακό, ξέρεις τι διακρίνω για ακόμη μια φορά. Ποιο είναι. Ποια είναι μάλλον η διαφορά του από την περισσυνή κακή ομάδα? Ναι. Η πιο τονταχτή διαφορά είναι πως ανταλλάσσει πάσες. Είναι μεγάλη διαφορά. Ανταλλάσσει πάσες. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό, αλλά να σου πω όμως κάτι. Σε ένα σοβαρό παιχνίδι που το είδα ολόκληρο, γιατί μόνο αυτό είδα ολόκληρο καλά τον Ολυμπιακό στην Πέρλη. Ναι. Ήταν για χτίσιμο, όχι δεν μπορούσε να ανταλλάξει. Εκεί το είπαμε, είχε φοβερή αδυναμία σε ενέργεια. Δεν έβγαινε. Και μπορούσε να το παιχνίδι ήταν στο 63-0, αν ήταν. Βέβαια, βέβαια. Εσύ τι βλέπεις για φέτος? Είχες μιλήσει πριν, πριν αρχίσει η χρονιά. Εγώ επιμένω για ΑΕΚ. Επιμένεις. Ποδοσφαιρικά την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις εσύ? Εγώ νομίζω ότι έχει μεγάλο πρόβλημα από τη μέση και μπροστά σε ποιότητα. Βεβαίως, αλλά ξέρεις κάτι. Η ΑΕΚ και από τους δύο, και από ΠΑΟΚ και από Ολυμπιακό, ναι, είναι πιο δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Συμφωνώ απολύτως. Και θεωρώ ότι η ΑΕΚ. Αυτό είναι το ατού της. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό απολύτως και θεωρώ ότι η ΑΕΚ τέτοιο κάζο που έπαθε ο ΠΑΟΚ από την Πενφύκα που έχασε ένα 4 δεν θα το πάθει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Θα ακουστεί παράξενο μάλλον. Για πες το. Στο Champions League δεν θα ξεφτυλιστεί. Είμαι σίγουρος και εγώ γι' αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί παίζει μετρημένα, κρατάει πίσω, σφίγγει τους χώρους, δεν ανοίγεται. Δεν θα ξεφτυλιστεί. Συμφωνώ. Απλά δεν ξέρω τώρα, θα δούμε και οι μεταγραφές που έχουν γίνει στη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι τρεις παίχτες δηλαδή που έχει πάρει, αν μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Κοίταξε, ο Γιαννότας δεν είναι έτοιμος ακόμα. Δεν μιλάω για τον Γιαννότα, μιλάω για τον Άλεφ, τον Μπογιέ, να δούμε πότε θα γυρίσει αυτός και τον Μπόνς. Για αυτούς τους τρεις μιλάω. Ναι. Αν θα μπορέσουν δηλαδή να βοηθήσουν. Εγώ έχω κι άλλον έναν ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί, μια που η ΑΕΚ πάσχει σε αυτή τη θέση του εξτρέμ. Τον Αλμπάνι θα μου. Ακριβώς. Και εγώ τον περιμένω αυτόν. Για να δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει. Έτσι. Έγινε, ρε. Πιστεύω κάτι τελευταίο να σου πω, ότι το κενό του Βράνιες δεν φαίνεται τόσο πολύ. Ο οικονόμου βαστάει πάρα πολύ καλά στη θέση του. Δεν είναι κακός. Μάλιστα. Αλλά το εντάξει, γυρνάει και ο Τσιγκρίσκι τώρα. Καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Γεια καλά. Έλα.
Είμαι επόμενος. Είσαι. Και άσε αυτή τη μαλακία, όποτε πέμπεις είμαι επόμενος. Όχι, είσαι με δεπόμενο. Έλα. Τι πάρτι ήταν αυτό που έκανε η Μπαρσελόνα? Δεν το είδα. Εντάξει, ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Είδα λίγο Λίβερπουλ, ξεδιαπίσωσα. Ότι εκεί που, εκεί που την πάει τη δουλειά ο Κλοπ θα τους βγάλει τάντα, θα κάνουν μετό. Ξεκινάνε να παίζουν, να πούμε, χιλιόμετρα να πούμε το δευτερόλεπτο όλοι τους και είναι τη στιγμή που κρατάνουν. Λες και ο Κλοπ έχει παίκτες από την Αιθιοπία που κάνουν μαραθώνιο. Δεν με έτσι ράγκον μου. Το θέμα είναι ότι δεν βγάλανε φάσεις. Κατάλαβες. Δηλαδή κάθανε στο 2-0. Φάγανε κάποιες φάσεις. Κλατάρανε από τον πολύ τρέξι μου. Ναι, στο πρώτο μήχρονο δεν είχε βάλει ούτε το Κεϊτά, έτσι. Ναι. Δεν είχε βάλει ούτε το Κεϊτά. Τον άλλο το Φαμπίνιο δεν ξέρω γιατί τον βάζει. Δεν ξέρω. Είναι τραυματίας, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να σου πω για δύο ομάδες πέρα από τη δικιά μου που πιστεύω ότι το πρόβλημά της είναι στην άμυνα, καθαρά. Πολλούς καινούς χώρους άφησε χθες ο Πας για να, εγώ αυτό είδα. Το καλό βέβαια είναι ότι... Ξέρεις τι είπα εδώ Παρσιάννα. Επειδή ας πούμε το παρατήρησα αυτό. Μετά το 1-0 άλλαξε την ιστορία ο Πετράκης και το γύρισε 3-5-2. Αυτό και σαν αποτέλεσμα η εκτρέμ του Ολυμπιακού να χώνει στην περιοχή και τη δουλειά των εκτρέμ και να έκαναν τα μπακ. Μα και εκεί το χτύπησαν αλίπητα τον Μπάς. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Πρέπει να καταλάβουν οι ομάδες ότι όσο περισσότεροι παίχτες πατάνε περιοχή, τόσο πιο εύκολο θα μπει τον γκολ. Ναι, κανόνας. Α, ναι, ξέχασα να σου πω. Σήμερα δεν σας βλέπω καλά. Γενικά φέτος δεν σας βλέπω καλά. Ο Απόλλωνας τον βλέπω για φούντο. Δηλαδή δεν βλέπω να σώζεται με τίποτα. Εγώ λυπάμαι τον Μαδομασιώτη. Τα έχει χάσει εκεί μέσα, στην κυριολεξία τα έχει χαμένα. Προπονητή πήρα δε. Όχι, σήμερα πάει να παίξει το Λεβαδιακό. Με το Βελέτζα υπηρεσιακό. Εντάξει, καλά κρασά. Καλά κρασά. Και κάτι τελευταίο, τι τον βλέπεις σήμερα τον Όφη? Εγώ βλέπω να χάνει πάντως. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω και εκεί. Έχει πρόβλημα στην άμυνα. Βλέπω μπορεί και εκεί. Μπορεί να έχει πρόβλημα. Μπορεί να πηγαίνει καλά μπροστά, αλλά πίσω μπάζει. Πίσω μπάζει. Πάρα πολύ. Έγινε. Καλή ευχαριστώ νέα. Πολύ. Για χαρά. Για χαρά. Έλα. Έλα Γιώργο Λευτέρης. Έλα Λευτέρη. Έλα. Χτες ήμουνα στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Λοιπόν, ορισμένες σκέψεις μου θα ήθελα να σου μεταφέρω. Πάμε. Καταρχήν, έτσι όπως έβλεπα τον αγώνα, μιλάμε πρώτα για το πρώτο 20 λεπτό, στον οποίο ο ΠΑΟΚ πραγματικά θα μπορούσε να έχει δεχτεί ένα ίσως και δύο γκολ. Πίσω δηλαδή η αμυντική του λειτουργία ήταν για και, τα πανίδια. Και αιτία, ποια ήταν η αιτία πάλι? Ούτε είχε ανεβάσει πάλι όλους ψηλά. Και επιπλέον οι επιστροφές δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Ήταν και αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Πανιώνιος, αν είχε ένα παίκτη ο οποίος να το είπα, δεν έχει προσωπικότητα, ναι, αυτό, ο Πανιώνιος. Όπως άλλες χρονιές. Πρόσεξε, Γιώργο, ο Πανιώνιος δεν ήταν κακός χτες. Δηλαδή, και κυκλοφόρησε μπάλα και προσπάθησε. Και ευκαιρίες έκανε. Ναι, αλλά ευκαιρίες η έλλειψη προσωπικότητα στην ορθότητα. Οπωσδήποτε υπάρχει καλύτερη ποιότητα. Και από την άλλη πλευρά, σκεφτόμουν, παιδί μου, πώς είναι δυνατόν. Έκανα μια σύγκριση στο μυαλό μου. Λέω, αν η πραγματική αντίπαλη για το φετινό πρωτάθλημα, λέμε τώρα, είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, πώς η ΑΕΚ να χάσει το πρωτάθλημα από έναν ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει έλλειψη σοβαρότητας και στη θέση του προπονητή, που αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, και ειδικά και στους οπαδούς του. Δηλαδή, αυτό που έγινε χτες πάλι ήταν κάπου 1.200 μέσα. Λοιπόν, έφυγε από εκεί μια φωτοβολίδα, έσκασε 2-3 θέσεις πιο κάτω από εκεί που καθόμουν εγώ, δηλαδή αυτοί, την ώρα που είχαν βάλει τον γκολ, έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν, είναι πάλι ικανοί να τον κάνουν τον ΠΑΟΚ όπως και πέρσι. Γιατί ναι, μαθαίνουν τώρα αχμές ότι η φωτοβολία, ναι, την πέταξαν άλλοι. Ναι, καλά τώρα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λες και δεν έχουν δώσει αφορμές κατά το παρελθόν. Δηλαδή την ομάδα τους δεν τη λυπούνται αυτοί οι άνθρωποι. Κάνει μια προσπάθεια στον αγωνιστικό χώρο με τα στραβά της και τα καλά της. Καταθέτει μια ενέργεια, προσπαθεί να πάρει ένα πρωτάθλημα. Δεν τη λυπούνται την ομάδα τους. Ειλικρινά, κάνω ένα ερώτημα δηλαδή. Και το σημαντικότερο απ' όλα, δεν βρέθηκαν δύο αποδάφτους να απομονώσουν αυτό τον αλυταράκι να τον παραδώσουν. Να δείξουν ότι κάτι έχει αλλάξει, δε παιδί μου. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, Γιώργο, ότι χαιρετίζω την επιστροφή του Άρη στην κανονικότητα.
Επειδή εγώ έχω σπουδάσει, ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη, εκεί τελείωσα. Ναι. Στο μάτι Θεσσαλονίκη τις έβλεπα και τότε που ήμουν νεαρός, τότε που είχα πέρασα το 71 στο Πανεπιστήμιο. Είδα καταρχήν τον Ηρακλή με τον Χατζηπαναγή, έχω δει πολλά ωραία πράγματα. Και ευχαριστήθηκα που είδα αυτή την εξέδρα στο Καφτατζόγλιο, τον κόσμο να παίζει μπάλα. Άλλο πράγμα. Τον Άρη να παίζει μπάλα. Εγώ με ξέρεις, Γιώργο, μπορεί να είμαι Παναθηναϊκός, αλλά εγώ αγαπώ, δηλαδή αγαπώ γενικά το καλό ποδόσφαιρο. Θέλω ένα καλύτερο ελληνικό πρωτάθλημα, θέλω συναγωνισμό, θέλω τίτλος να μοιράζεται σε όσο το περισσότερες ομάδες. Αυτή είναι η δική μου λογική για το ποδόσφαιρο. Όσο δεν είχε την ομάδα εκεί που φοβόμουν τον υποβιβασμό, τώρα βλέπω κάτι να κινείται. Το έχω πει χίλιες φορές. Ναι. Ομάδα που έχει κόσμο, μη τη φοβάσαι. Θα κάνει τέφρα. Κάποια στιγμή θα αναστηθεί. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αρκεί να έχει κόσμο. Πραγματικά ενθουσιάστηκα βλέποντας τον Άρη με τις δύο αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, Γιώργο. Για χαρά σου. Για χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. 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 Έλα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης. Να σε ρωτήσω δύο πραγματάκια. Εγώ είμαι Αγγλής. Ναι. Για πες μου, πώς την είδες την ομάδα μου το Σάββατο? Είπα ότι στα δύο τρίτα του παιχνιδιού έκανε ευκαιρίες ή δύο δοκάρια, δεν ήταν άσχημη. Μετά πάλι κλάταρε, το θέμα είναι άλλο. Έτσι. Δεν υπάρχουν εξτρέμ στην ομάδα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Μεγάλη, μεγάλη ιστορία αυτή. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Και τι να σου κάνουν και οι πλάγοι. Δηλαδή ανέβα κατέβα, ανέβα κατέβα. Μα δεν γίνεται να πας τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο εξτρέμ. Είναι δυνατόν. Είναι γελιότητα αυτό. Λογικό είναι αυτό. Αλλά μετά το 70 υπάρχει καθήλυση. Πάντα. Πάντα. Δεν μου λες το Βάζελο πώς τον είδες? Εγώ τον χάρηκα. Άμα σου λέω τι μου θυμίζει, τέλος πάντων. Είναι κάτι που το περίμενα. Ναι. Το περίμενα από τους πιτσιρικάδες. Βγάζουν πολλή ενέργεια. Ναι, ρε παιδί. Και η ενέργεια στο ποδόσφαιρο είναι σήμερα το νούμερο ένα. Μπράβο. Τον αντίπαλο τον τρομάζει η ενέργεια του άλλου. Πιστεύεις ότι είναι εργοδόνη? Έχει βάλει και αυτό το χεράκι του. Δεν λέω, αλλά δεν είναι αποκλειστικά εργοδόνη. Είναι και εγώ δικό του. Αυτοί βγάζουν την ενέργεια. Ναι, αλλά κάποιο του μοντάρει αυτό. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά η ενέργεια βγαίνει από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Από τη φιλοδοξία του. Καταλάβες, βγαίνει τέτοιο πράγμα. Και είναι πιτσιρικάδες, 18, 19, 20. Εμένα πιο πολύ το έχω πει, μου αρέσει ο Μανουηλίδης. Ναι, ωραίο, ωραίο παιχτάκι. Και αυτό ο παίκτη ήταν έτοιμο να δοθεί δυναμικό. Σόπα. Ναι. Ναι. Και το κράτησε ο Δόνης. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Το Γάβρο πώς τον είδες? Καμιά σχέση με πέρυσι. Βέβαια, εγώ κρατάω αυτό που μου είπες την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν θα πάρει πρωτάθλημα, αλλά του έχω βάλει και ένα ερωτηματικό από τη μέρα εκείνη. Μάλιστα. Του έχω βάλει και ένα ερωτηματικό. Ο χρόνος θα δείξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, και εγώ. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Για χαρά. Πάμε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος από Πετράλωνα. Ναι. Πώς την είδες την ομάδα στον φιλικό, Γιώργο, χθες στη Λιούπολη? Τα Πετραλωνείς. Ναι, πιο θα. Όσο απογοητεύτηκα και στοχοήθηκα στο προηγούμενο φιλικό με την Αγιούπολη, τόσο ενθουσιάστηκα από χθες. Μεταμορφωμένη. Δηλαδή, είχαν μαζευτεί καμιά 32 προπονητές από άλλες ομάδες για να μην την ομάδα και όλοι μιλούσαν κολακευτικότατα. Μιλάμε. Έπαθα πλάκα. Αυτό που λέγω, αυτό το πολύ σημαντικό που πρέπει να έχει μια ομάδα, είχε μια ενέργεια, μια αντοχή, συνδυασμοί. Πρόσεχε. Η Διάνα έπαιξε με την προοδευτική ομάδα Γ' Εθνικής και κέρδισε η Διάνα 3-1. Και χθες δεν απειληθήκαμε ούτε μια φορά. Άσε δε που μετά, πέρα από το 0-3 που κερδίσαμε στην Λιούπολη, χάσαμε άλλες 10 ευκαιρίες σίγουρες. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που αναπτυσσόταν η ομάδα, που πίεζε, σέπνιγε. Έπαθα πλάκα. Στο προηγούμενο μάτς την είχα συγχαθεί. Ήμουνα και εγώ στο προηγούμενο μάτς. Καθόμασταν λίγο πιο πάνω, καθόμουν δεξιά σου. Ναι. Για τον Γεωργουλόπουλο, τι γνώμη έχεις? Ψάχνει ο Απόλλωνας προπονητή. Φτάσαμε στο σημείο να κατέβει σήμερα με το Βελέτζα να παίξει τη Λιβαδιά.
Το είχα πει από την αρχή. Πάρε τον κύριο Κουλόπουλο με τον Βασιλιό, τι να πούμε. Όχι απλά να σε σώσει και να διακριθείς. Εγώ βλέπω μπάλα συνειδητά πάρα δεκαετίες. Τέτοια προπόνηση, τέτοια συνέπεια δουλειάς δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω ξαναδεί. Λοιπόν, εγώ επειδή ήμουν το καλοκαίρι σε κάτι personal που έκανε στη Γλυφάδα και ξέρεις ποιος είμαι. Κατάλαβα. Κατάλαβες ποιος είμαι. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι δάσκαλος. Έτσι, τα έχουμε πει. Θα αφήσει όνομα στα πετράλωνα. Αν μείνει βέβαια, έτσι, γιατί... Θα μείνει γιατί αυτός έχει υποσχεθεί κάτι στον εαυτό του. Από ό,τι ξέρω και θα μείνει. Μακάρι να είναι έτσι. Εσύ, μου έλεγαν οι κυρίες μεταγραφές, μου έλεγε ο Ρούπι, ο Γιωργουδάκης, ο Κούγκας, ο Ζίζιλας που ήταν υποδευτική, ο Αντρίκος, ξέρεις τι μου λέγανε. Δεν είδατε τίποτα χθες. Είμαστε ακόμα δεμένοι. Το 50% βγάλαμε. Υπάρχει κι άλλο 50%. Και τρόμαξε, λέω, τι λέτε, ρε μαλάκες. Θα βγάλεις κι άλλο 50%. Εγώ δεν μπόρεσα να έρθω εχθές. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα πάει πολύ ψηλά. Στο γήπεδο, στο γήπεδο και στα λόγια. Έχει και τους παίκτες και τον προπονητή. Και δεν είναι μόνο προπονητής, έχει και κάποιο βοηθό μαζί του. Έχει δύο βοηθούς μάλλον. Που οι άνθρωποι αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν, έτσι. Ναι, ναι, σωστό. Και ο Χρήστος ο Αγγελής και ο Χρήστος ο Αγγελής και ο άλλος ο σκάουτ, ο Σταύρος. Ο Σταύρος δεν υπάρχει άλλο τέτοιο μάτι στην παρανό, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω ζήσει, Γιώργο. Το ξέρω. Και θα σου πω και κάτι άλλο τώρα για την ΑΕΚ. Εγώ θυμάμαι πέρσι όταν είχε πάει η ΑΕΚ στην Τρίπολη και είχε παίξει. Εκεί που κάτι μαλακίες ο Χιμένος. Είχε πάει με κάποιο Γιαννούτσο αριστερό μπακ, με κάποιο Γαϊτάρεβιτ. Εμένα ο Ζουνίδης δεν μου λέει και κάτι, αλλά βλέπω μια κανονικότητα. Βλέπω ότι κατέβασε την ομάδα και για μένα το πήρε πολύ χαλαρά το παιχνίδι. Εύκολα το πήρε. Για πλάκα. Δεν πάλεψε καθόλου. Αυτή η ΑΕΚ, εάν είχε την κανονικότητα πέρσι και δεν είχε και τους τραυματισμούς, στο έχω ξαναπεί. Συν ότι είχε τα παιχνίδια του τσάτου Europa League, θα ήταν 5-6 βαθμούς μπροστά. Φέτος έχει κανονικότητα η ομάδα. Δεν ενισχύθηκε. Εντάξει, εγώ. Το αφεντικό ξέρει. Εγώ το έχω εμπιστοσύνη. Γιατί μου είχε πει κάτι. Ότι είναι νοικοκύρης. Εγώ αυτό το σέβομαι. Ότι είναι νοικοκύρης, το ξέρει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ την ΑΕΚ να τη δω να παίζει για να σωθεί ή να χρωστάει, δεν θέλω ποτέ. Καλύτερα να είναι να παίζει Europa League συνέχεια παρά να χρωστάει και αυτό που έχω περάσει. Θέλω ένα νοικοκύρι στην ομάδα. Αυτό μου το δίνει. Σκέφτεσαι να μην κάνει καμιά μεταγραφή. Γιώργο, και να πάρει το πρωτάθλημα. Θα μας καβαλήσει όλους ο δικός σου. Γιώργο, εγώ πιστεύω ότι να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω θα γίνει αυτό που λες τώρα. Εκεί θα γελάσουμε. Εκεί δηλαδή ο άνθρωπος θα έχει κάνει το απίστευτο. Έγινε, ναι. Λοιπόν, χάρηκα. Γεια χαρά. Yeah. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Μάξιμος είναι που σου είχα στείλει και ένα κειμενάκι. Αν θυμάστε για το Champions League, για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ότι θα καταλήξουν στο τέλος και αυτοί στο Europa League. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε για τον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ τώρα το να καταλήξει, αφού μπήκε σε ομίλου στο Europa League. Εντάξει, είναι κάτι το φυσικό, ρε παιδί μου. Και μακάρι να καταλήξει στο Europa League. Μακάρι, ναι. Και αυτό μπορεί να παιχτεί. Δεν έχουν ακόμα τις ομάδες που είναι να μπουν να ανταγωνιστούν ισχυρές ομάδες όπως παλιά ο Ολυμπιακός που έκανε πέρναγε για τους ομίλους κάποιες χρονιές. Ναι. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Και ο Ολυμπιακός φέτος έχει βελτιωθεί. Από το 0 έχει φτιάξει καινούργια ομάδα και τα πάει πολύ καλά και προπονητής. Να το ξαναπώ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κάνει πολλές συνδυαστικές κινήσεις. Αυτή είναι η βελτίωση του. Του έλειπε αυτό του Ολυμπιακού πέρυσι. Και του έλειπε απελπιστικά. Φέτος κάνει πολλές συνδυαστικές κινήσεις. Κυκλοφορεί μπάλα. Πέρυσι ήταν χάλια, ναι. Τώρα κάνει το 1-2. Κάνουν ναι, πολλά, ναι. Το 1-3, βέβαια. Πολλές ευκαιρίες, γκολ.
Δηλαδή, θα μου πεις τώρα τα Γιάννα χθες τα ανύπαρκτα, έτσι. Ναι, δεν έχει σημασία όμως. Και με ανύπαρκτο έπαιζε ο παιδί Ολυμπιακός και δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Ένας φίλος σου έχει κάνει μια πολύ καλή ερώτηση. Ρωτάει, Γιώργο, πώς βλέπεις το Μάρτινς ότι θα χρησιμοποιήσει τον Τουρέ στα χαφ που είναι η θέση του? Φίλε μου, επειδή εγώ θέλω να σκεφτώ και πιο βαθιά, δεν αποκλείω στα παιχνίδια της Ευρώπης, επειδή ο Ολυμπιακός πάσχει από στόπερ, να το βάλει και στόπερ, ειδικά εκτός έδρας. Τρεξίματα έχει. Ποιος? Ο Καμαρά. Αυτός θα καλύπτει χώρους. Ο Τουρέ, μιλάω για παιχνίδια Ευρώπης, όχι να παίζει με τη Λιβαδιά και με τα Γιάννενα, πιστεύω σε τέτοια δύσκολα μάτς ο Μάρτινς, αν είναι έξυπνος, θα το βάλει και στόπερ. Έλα, φίλε. Ναι. Ο Δημήτρης είναι από Μαρούσι. Έλα, Δημήτρη. Γιώργο, έχω δει πολλές κινήσεις στο Παναθηναϊκό με ανανεώσεις. Πιστεύω σε αυτά τα παιδιά ότι αν τα προσέξουν θα αφήσουν εποχή. Και πιο πολύ ένας παίκτης ο οποίος από όσους έχει πάρει στις τυριάδες θα αφήσει εποχή. Γιώργο, να το θυμάστε. Είναι ο Καπετσής. Στις κινήσεις που το είδα, τον έβαλε και όταν τον έβαλε μέσα που έκανε, έδειξε ότι είναι πολύ παραδόλος. Εγώ συμφωνώ ότι αυτά παιδιά έχουν εξέλιξη. Θα το ξαναπώ. Μην πάρει ο κόλος του αέρα. Αυτό είναι. Αυτό εξαρτάται από τον προπονητή και από τους δημοσιογραφάρες. Και από τους ίδιους. Ναι. Θυμάμαι τον Νίνη πώς ξεκίνησε και πού κατέληξε. Τον έφερε αέρα πολύ, ας πούμε. Όπως επίσης πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι θα τον δει ο Δόγης, θα τον προωθήσει, είναι ο Παντελάκης που έχει πάρει από την Κρήτη. Είναι πίσω στην άμυνα. Πολύ καλός. Ναι. Αυτά, ας προσέξουν λιγάκι. Και δεν μας ενδιαφέρει να πάμε για πρωτάθλημα, να βλέπουμε ωραία μπαλίτσα και να ενθουσιαζόμαστε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο Οικονομάκος. Γεια σου, κύριε Οικονομάκο. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο που κατάφερε να κατακτήσει την κορυφαία θέση. Και κατά δεύτερον λόγο, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε 5-0. Δηλαδή, αν κέρδισε 4-0, θα του δει συγχαρητήρια. Πώς δεν θα του δεινά. Αλλά τα τελικά συγχαρητήρια θα τα δώσω όταν πάρει το πρωτάθλημα. Α, μπράβο. Και το κύπελο. Έγινε. Και θα γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Στο καλό. Έλα, φίλε μου. Ναι, για χαρά. Γεια. Όταν λέω γεια, θυμήθηκα τον Τουρέ. Για πάμε. Ακριβώς. Για πάμε. Σταμάτησε Ολυμπιακότατος. Α, μάλιστα. Έπεσε στην περίπτωση. Μια χαρά το είπα στη γιαγιά του, ωραία. Λοιπόν, βλέπω που σε παίρνουν καλά τελευταία, λες και σου έχουν κάνει ένα εμπάργκο οι Ολυμπιακοί, εντός εισαγωγικών το λέω, κατάλαβα. Μα, όχι, παίρνουν πολύ. Δεν βλέπω, πιο παλιά ήταν. Το αιτιολογείς επειδή έχω πει ότι θα πάτε πρωτάθλημα για ΑΕΚ, αυτό λες. Επειδή προσπαθείς αυτούς που σε παίρνουν τηλέφωνο να τους παρηγορήσεις ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και μετά ο Ολυμπιακός, τρίτος δηλαδή εμείς. Ναι. Λοιπόν, τρίτη, τέταρτη είναι αυτή, ξέρεις. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι απλά τα πράγματα. Τα έχουμε δει όλοι, τώρα το βλέπουμε τον Ολυμπιακό, όπως το είπες και εσύ, καμία σχέση με πέρσι, που σφωνούμε. Κάνουμε κάτι άλλο παρέα. Ναι, για πες. Βάζουμε από 10 ευρώ να βγάλουμε πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό, στο στοίχημα. Θα οικονομήσουμε. Λες. Για λέγε. Μακάρι τα παιδιά, εντάξει. Αγώνα, να κάνουν, εντάξει. Οι μεγάλες ομάδες, όπως είπες και πιο νωρίς, εντάξει, πρέπει να είναι, όπως και με τον Άρη που είπες, και με τον κόσμο του και τέτοια, πρέπει να υπάρχουν. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτοί οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, ας πούμε, όχι, δεν έχω τίποτα ούτε με ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, κατάλαβες, θέλω να το πω.
αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Προηγουμένως είπες ότι δεν θα πάθουν και κάζο και τέτοια και μακάρι και να μην πά. Ούτε μία μεταγραφή. Δηλαδή, ο Τίγρης, δηλαδή αυτό το χέρι στην τσέπη, δηλαδή τα πήρε. Εντός εισαγωγικών τώρα όλα, έτσι, καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Βρε τίποτα. Παρέ να πέφτει να ικανοποιείς λίγο τον κόσμο, αδερφέ. Και μετά έρχονται και σε ρωτάνε σε ένα, αν τους καταλάβεις όπως σε ρωτάνε, δηλαδή σαν να σε υπηθεία ρε παιδί μου και να τους καθησυχάζεις. Γιώργο, μα εγώ έδωσα μια απάντηση. Αυτό που είχες πει τότε. Ναι, εγώ έδωσα μια απάντηση για τις μεταγραφές. Δεν το ξέρε όλος ο κόσμος ότι δεν θα κάνει μεταγραφές. Το ξέραν όλοι. Στην ουσία όλοι δεν το ξέραν. Κάτι περιμένανε. Από τη στιγμή που βρίσκεται στο Champions. Όχι, όλοι περιμένανε κάτι. Αυτό είναι. Όχι, έτσι δεν γινόταν τίποτα τρομερό. Κάτι περιμένανε, αδερφέ. Έναν. Δώσε 5 εκατομμύρια εκεί πέρα, φέρε έναν που ξέρεις που να έχει ένα. Από το πάνω ράφι, να το πούμε έτσι. Τι μα άλλο, το να... πάνω ράφι, καμιά φορά πιάνει και σκόνες. Το καλά, δε. Έχουμε φάει εμείς τέτοιες σκόνες και το ξέρεις πολύ καλά. Δεν λέω. Αλλά να ικανοποιήσεις το αίσθημα. Κάτι να κάνεις στους ανθρώπους. Δηλαδή. Φύλαφλοι είναι δηλαδή. Πώς θα τους ευχαριστήσεις. Όλοι είναι τρελαμένοι αφού έχεις δει τι γίνεται στα διαδίκτυα. Το τι, τι γράφουν και το τι λένε είναι άλλο πράγμα. Χαμός. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ, κι εγώ. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Για χαρά. Έλα. Έλα Γιώργο. Καλησπέρα. Έλα ρε. Αποστόλης από Γαλάτσι Ολυμπιακός. Γεια σου Αποστόλη. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω λίγο γενικά για τις μεταγραφές. Ναι. Είχες πει και εσύ και γενικά είχαμε διαβάσει γενικότερα ότι ο Μαρινάκης, ο Τίγρης που είπε πριν ο κύριος, εντάξει ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει ο ΠΑΟΚ έλεγε θα δώσει 50, 60, 70 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, δεν είδα τίποτα, δεν πήρε. Ο Κόκαλης που δεν, ο Μαρινάκης, όπως ο Κόκαλης πριν, ο Κόκαλης ας πούμε, πριν που έφερε Ριβάλτο, που έφερε παιχταράδες, Τζόρτζεβιτς, Καραμπέ, έτσι, Ζέτεμπεργκ, τόσους παιχταράδες και ήταν μέσα στα πράγματα και έπαιρνε το πρωτάθλημα. Γιατί έγινε τόσο λεφτά μαλάκας, ήταν και έφερε τόσους παιχταράδες. Ο Μαρινάκης τώρα εντάξει βγήκε λίγο έξω τα πράγματα. Εντάξει με τον Τουρέ δεν παίρνει πρωτάθλημα, αλλά σου έδωσε τα λεφτά που πήρε από το Europa League, σου έδωσε 7 εκατομμύρια ευρώ να πάρει ένα παίχτη. Έστω ρε φίλε, να πάρω μια φανέλα, να πάω γήπεδο, να δω ένα παίχτη. Ένα κολοσσό, έναν από τους καλύτερους αμυντικούς χαφ στον κόσμο. Συμφωνούμε. Είναι ο άνθρωπος, μπορεί να είναι μεγάλο ηλικία, αλλά είναι παιχταράς, τι να κάνουμε. Όταν τον παρακαλάει να τον πάρει η Arsenal. Τον παρακαλάει να τον πάρει μια Τούρκη, δεν θυμάμαι πια που παίζει Champions League. Και σου έρχεται στον Ολυμπιακό, είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Που δεν έχει τίποτα άλλο να δείξει. Και όταν όλο σου παίρνει 27 εκατομμύρια ευρώ και δεν σου παίρνει ένα παίχτη. Ο ΠΑΟΚ σου τάζει 50, 60, 70 και θέλει να πάρει και πρωτάθλημα και είναι και μέσα στα πράγματα και δεν σου φέρνει κανένα παίχτη. Και ο Μαρινάκης φέρνει, δεν πρέπει να πούμε μπράβο σε αυτόν τον πρόεδρο. Πήρε τον Καρέλιο ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι, πήρε τον Καρέλιο, παιχταρά. Θέλω να πω ότι. Ο Μαρινάκης ας μην πάρει και το πρωτάθλημα. Δεν θα πούμε να επενδύει ο άνθρωπος. Δίνει λεφτά στην ομάδα. Δεν σου πήρε τίποτα. Παίζει Europa League. Σε δύσκολο όμιλο. Μπορεί να μην περάσει. Και σου δίνει 7 εκατομμύρια ευρώ και σου παίρνει ένα παίκτη για ένα χρόνο, 35 χρονών. Και όλοι οι άλλοι, δηλαδή, είναι όλο το μπάτι της ΑΕΚ 7 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Και ΑΕΚ να είσαι και αντικειμενικός να είσαι. Εντάξει, εγώ είμαι Ολυμπιακός αντικειμενικός, θέλω να πιστεύω. Αλλά ό,τι και ομάδα να είσαι. Θέλω να πεις και εσύ τη γνώμη σου, ρε παιδί μου, για αυτό που έκανε ο Μαρινάκης τώρα που έδωσε τόσα λεφτά που δεν. Καλά, και με ένα τέτοιο παίχτη, με ένα παίχτη δεν φέρει ένα κούκο στην άνοιξη. Δεν μπορούσα να πάρει τέτοια αποστολή ούτε γύρω παλί. Τώρα μην γελιόμαστε έτσι. Οι άλλοι έχουν δισεκατομμύρια μέσα και τόσους παίχτες. Απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, τον πήρε τώρα για ποιο λόγο τον πήρε, για να πουλήσει φανέλες. Δεν έχει κανένα λόγο. Να πάρει ο κόσμος διαρκείας. Πάλι εδώ πέρσι και φέτος πάει πολύ καλά. Ακόμα και πέρσι, και πέρσι ο Ολυμπιακός. Πέρυσι δεν πήγε καλά. Όχι, αλλά τα λεφτά που έδωσε ο Ολυμπιακός πάλι ήταν διπλάσια από όλους τους άλλους. Άσχετα αν δεν σου βγήκαν οι μεταγραφές. Εδώ και 2-3 χρόνια που δεν έχει έσοδα ο Μαρινάκης, παίρνει πιο πολλούς παιχταράδες από όλους. Άσχετα αν δεν βγήκαν και αν βγήκανε. Δεν θα σχολιάσω. Και ο Πάολο Σόζο, ένα παιχταρά που πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν βγήκε. Είχε πρόβλημα με τα γόνατά του. Οκ. Okay. Αλλά παιχταρά όμως. Σαν ονόματα θέλω να πω. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Φέρε μου ένα παίχτη και εσύ ρε Τίγρη με 7-8 εκατομμύρια ευρώ και μην παίξει ρε φίλε. Φέρε μου. Έτσι να πάρει μια εμφάνιση, ένα παιδάκι μικρό. Δεν τα δίνει αυτά λεφτά. Δεν τα δίνει. Δεν τα έτσι να χαρούμε λίγο εμείς. Εγώ με 16 χρονών είμαι πιτσιρικάς.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχω τι να δω. Έδωσε 3.800 για το Λιβάγια με την εφορία. Ναι. Και έχει τρελαθεί. 3.800. Εγώ με πιτσιρικά σε 10 χρόνων έχω ένα γιο 2 χρονών. Αύριο μεθαύριο θέλω να το πάω ρε παιδί μου στο γήπεδο. Εντάξει, δεν θα δεις ελληνικό πρωτάθλημα της υποκοπής. Έτσι, γι' αυτό έχω βάλει και Κοσμοτέ TV και βλέπω αγγλικό, ισπανικό, όλος ο κόσμος βλέπει αυτά τα προβλήματα. Πλέον έχουμε ξυπνήσει. Βλέπουμε Ολυμπιακό επειδή είμαστε παιδάκια και είμαστε Έλληνες και τι να κάνουμε, θα προστηρίξουμε τις δικές μας ομάδες. Αλλά ρε φίλε, φέρε μου ένα παίχτη, ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα. Έστω λίγο να ξεχαστεί να πάει στο γήπεδο να φορέσει μια φανέλα του Ριβάλντο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω τώρα. Κατάλαβα. Του γέλια του Ρε, λίγο να ξεχαστεί, να δει μια τρίπλα, να δει μια πάσα. Ποιο να δω τώρα. Το Κουσιανικούλη να πάω να δω. Ποιο να πάω να δω. Κατά τη γνώμη σου, όπως είπα προηγουμένως, θα ήταν σωστό σε αγώνες ευρωπαϊκούς να βάλει τον Τουρέ στόπερ. Συμφωνώ με αυτό που είπες. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση, επειδή για μένα είσαι ένας τους καλύτερους, ίσως ο καλύτερος. Γι' αυτό και σε παίρνω και μιλάμε και σε έχω πάρει τις φορές. Αν με θυμάσαι. Είχα πάρει και την άλλη φορά με την ΑΕΚ που. Πάμε. Τον πάω, τον λοιπόν, σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ πιστεύεις γενικά ότι ο Μαρινάκης. Εσύ πίστευες ότι ο Μαρινάκης θα δώσει για μεταγραφές σαν σύνολο τόσα πολλά λεφτά. Ειλικρινά θέλω να μου απαντήσεις. Ναι, γιατί να μην δώσει. Αν το πίστευες, θα πίστευες μόνο για το Μαρινάκη. Μα κάθε, κάθε χρόνο τα έδινε λεφτά. Είναι πέρυσι την έδωσε. Ναι, έδωσε ένα κοντέινερ λεφτά για τον Μενίκη μόνο. Αυτό πήγα να πω με νίκε, κάνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ και με 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν πιστεύω να είχε ο Πάκο. Ο Πάκο είχε κανένα παίκτη. Πόσο κάνει αυτός ο ψηλός, ο επιθετικός, η αντιγραφή του Ιβραήμοβιτς, πώς το λένε. Ο Μπρίγιοβιτς. Ο Μπρίγιοβιτς, πόσο κάνει αυτός. Όχι, να ρωτήσουμε πόσο κάνει ο άλλος που ήρθε ο Σέντερ Μπάκ, ο ψιλοκρεμαστός. Μπράβο. Και μια τελευταία ερώτηση. Εσύ πιστεύεις, έτσι, με την εμπειρία που έχεις, το γιαγιά του λέει το πήρε για προσωπική ευχαρίστηση. Το πήρε για να ευχαριστήσει εμάς. Για όλα. Για εμφανίσεις. Για όλα. Τον πήρε και εγώ πιστεύω επειδή είναι τρελαμένος και ναυλωμένος με τον Ολυμπιακό. Και τον πήρε γιατί γουστάει να τον βλέπει με τα κόκκινα. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω, καλή συνέχεια. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργα. Έλα, εσύ. Τι έγινε, πώς πάει. Παρασύρθημα. Πώς μας είδες. Τα είπαμε, τα είπαμε. Τους βαζελέους τώρα, αντισαραβείο. Τα είπαμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, Γιώργο. Άγρια μωρά, άγρια νιάτα. Πες ό,τι θες μέσα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το Γιαννάκη το Περιστέρι. Βοήθησε το μυαλό μου τώρα. Ο παλιός του παρατηρητής του Παναθηναϊκού. Ο Καλογεράς. Καλογεράς. Πού το θυμήθηκα. Χρειάζεται τον Καλογερά τώρα να τους βάλει τα παιδιά κάτω, να τους πει προσέξτε κάτω, πάμε καλά. Αυτή η ομάδα έχει πολλά κοινά, Γιώργο, με την πρώτη ομάδα του ΚΜΟΧ και με την ομάδα του Κυράστα. Ο δε Κυράστα στα φιλικά όλα εκείνη τη εποχή έχανε συνέχεια. Η δε ομάδα του ΚΜΟΧ είχε μόνο τρέξιμο. Πάνω στα 3-5 πηγάδια. Καλοκαίρι το 83. Και δεν είχε ένα ή δύο ονόματα είχε. Από εκεί και μετά βλέπω να μου λείπει μόνο ο Μολέντο. Και έχω και μια. Την αχίλιο πτέρα στο τέρμα. Το Διούδη. Εκεί πα ο Παναθηναϊκό. Δεν το έχει εμπιστοσύνη. Δεν το έχω εμπιστοσύνη, Γιώργο, γιατί τουλάχιστον στον κόλπο που φάγε προχθέ μπορούσε να πετάξει την μπάλα έξω, α το τρώει μπροστά του, στο μισό μέτρο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα χίλιες φορές το κλάμα του Ιμανουλίδη και το φιλότιμο των πιτσιρικάδων παρά το κανάκιμα που έκανα τόσα χρόνια στον Μπούρμπο, στον Κουτρουμπί και στον Ταυλαρίδη. Έλεος Γιωργάρα, δηλαδή αυτή η ομάδα έχει ταλαιπωρηθεί. Μην τους αναφέρεις, γιατί όχι μόνο Παναθηναϊκοί. Γενικά όλοι οι φίλαθλοι οπαδοί των άλλων ομάδων ακούγονται σε αυτά τα ονόματα κάνουν με το. Ναι, Γιώργο μου, δηλαδή πήρε ο Μπούρμπος λεφτά τον Παναθηναϊκό και όχι τίποτα άλλο. Ο Κουτρουμπής, ο αξίριστος, έλεος. Χίλιες φορές αυτά τα παιδάκια, Γιώργο, αυτό που είναι να μας προσδώσουν και να πάμε να το δούμε και να το απολαύσουμε στο γήπεδο. Δεν ξέρω πού θα φτάσουμε, έτσι. Θα έχουμε τα σκαμπανεβάσματα μας, τις γρήπες μας. Θα τα φτιάξουμε όλα, θα γίνουν. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Για καλά, φίλε. Για καλά. Πάμε, έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Ο Κώστας, από Καλυθέα. Έλα, Κώστα. Για τον αντικειμενικό, το πιο προηγούμενο Γιώργο, που είπε δεν χαλά λεφτά ο Σαββίδης. Πες του μόνο ο Βέρμπλουμ και ο Ζαμπάκαν 11 εκατομμύρια. Τι λιγμένα παίρνει αυτός. Για τον Γάβρο τον αντικειμενικό, τι λιγμένα παίρνει. Εμένα έχει μια απορία μου. Τι να αυτό το πράγμα. Δεν χαλάει λεφτά ο Σαββίδης, δεν χαλάει. Ο μόνος που χαλάει είναι. Εμένα ξέρεις. Ποιον ακριβώς πήρε ο Μαρινάκης να μας πει. Άκουσε με, να ξέρεις ποια είναι η απορία μου. Ναι. Το αν μιλάμε για Σαββίδη, με γιστάνα. Όταν πούλησε. Ένα δις 600 εκατομμύρια τα καπνά. Ναι. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Εγώ αν ήμουν και είχα αυτή την παθολογική αγάπη για τον ΠΑΟΚ όπως την έχει ο Σαββίδης, ξανά έκανα. Θα ήταν 200 εκατομμύρια. Εντάξει.
200 εκατομμύρια να πάρουν παίκτες. Ναι, σωστό. Αλλά όχι, δεν είναι ότι είναι λεφτά ο Σαββίδης. Για τον Μελισανίδη να πει. Για τις μεγάλες ομάδες. Ο Σαββίδης δεν είναι λεφτά. Ο Βέρμπλουμ του στοίχει σε 6 εκατομμύρια. 2 το χρόνο παίρνει. Πόσο για τον Κοτσιδάκια παίρνει 2. Ένα 900 παίρνει το χρόνο. Δηλαδή δεν είναι λεφτά ο Σαββίδης. Του κόσμου τα λεφτά έχει δώσει. Άλλο αν δεν κάνει σωστές κινήσεις. Γιατί δεν φταίει αυτός, φταίνει και τα στελέχη που έχει. Σωστό είναι αυτό που λες. Και κάτι άλλο, Γιώργο. Σε παίρνει ένας παππούς κάθε μέρα σχεδόν και τα βάζει με το Μήνο. Ότι τον ενοχλεί ο Μήνος. Να τον ρωτήσω εγώ ποιο θέλει να ακούμε, τον Κετσατζόγλου, που δεν ξέρει να σταυρώσει λέξη. Κοίταξε, εδώ που τα λέμε τώρα, εγώ πιστεύω ότι και εσύ από οξύ ακού το Μήνο και κλείνει το ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Δεν συμφωνώ, είναι... Γιώργο. Είναι ημετικό αυτό. Αν ακούσει αυτό τον Κετσατζόγλου. Αυτός τα παίρνει από το Μελισανίδη. Να, δεν λέει κάτι, μόνο εκεί τον άνθρωπο. Ο Κετσατζόγλου, από ό,τι που λέμε αεξίδες, θεωρείται ο πατριάρχης του, του ρεπορτάζ. Αυτός δεν ξέρει να σταυρώσει λέξη. Έτσι το θεωρούν οι αεξίδες. Οι αεξίδες. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Είναι για γέλια. Εντάξει, Γιώργο, αυτά. Ευχαριστώ. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Καλησπέρα, Κώστας από Κύπρο. Ναι. Εγώ πει πολλές φορές ότι είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός του Ολυμπιακού. Πεταμένα λεφτά τα 7 μίλια. Έτσι βλέπεις. 35. Έλεος. 35. Ο Μυαλάς τουλάχιστον ήταν 30. Πόσο? 30. Εντάξει, θα μου πεις ο άλλος είναι μεγαλύτερη κλάση. Βέβαια. Μόνο ένας Πελέ έπαιζε χάρμα ιδέστα στα 35. Και Πελέ, ο κύριος Τουρέ δεν είναι. Να πω κάτι. Γάβρι, πυροβολήστε με. Κάντε ό,τι θέλετε. Άποψή μου είναι αυτό. Τα 7 ισχύουν. Λέει παραπάνω από 7, τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα μην μείνουμε στο νούμερο. Το θέμα είναι σαν μια ηχηρή μεταγραφή που κόστησε. Που τέλος πάντων δημιουργεί προσδοκίες. Εγώ τις προσδοκίες δεν τις θέλω από το όνομα μεν, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άλλος. Είναι αυτό που είπες με λίγα λόγια. Στο γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι. Μακάρι να πω ψεύτης. Λοιπόν, έτσι. Να είσαι καλά. Έτσι είναι. Και εγώ σε αυτή τη φιλοσοφία, Άνικο. Δηλαδή, όταν είχε πάρει να πούμε τον Τζότζεβιτ που ήταν 22 χρονών, εκεί είχε προσδοκίε. Δεν το ήξερε κανεί όμω. Είχε προσδοκίε. Δεν ήξερε τι θα βγει, αλλά εδώ έχει το όνομα. Αλλά... Μα τώρα άκουσε το άλλο που βγήκε. Είχε λέει μια προσφορά 50 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν το διάβασε. Καλά, αυτά είναι παραμύθι σχολεία. Ναι, αυτά είναι για να συνοδέψουν και να γλυκάνουν το σιρόπι, να το κάνουν έτσι, το γλυκό, να το κάνουν πιο θελκτικό. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώργο, χαιρετώ. Γεια καλά, φίλε. Γεια. Έλα, πάμε! Ναι, Γιώργο. Γεια! Ακούγομαι? Πολύ καλά. Λοιπόν, έχουν απαγορευτεί με την ΑΕΚ που δεν κάνει μεταγραφές. Τώρα και λέμε ότι ο Μαρινάκης έχει κάνει μεταγραφές. Τι μεταγραφές έχει κάνει? Πήρε μια γιαγιά ο Μαρινάκης να πάρουμε και ένα παππού εμείς στην ΑΕΚ. Να λένε παραμύθια στα εικονάκια μας, μπορεί ο Γιώργο. Τι λέμε τώρα? Το Χριστόδουλόπουλο μας βοήθησε την ΑΕΚ, δεν λέω. Ένας άνθρωπος είναι με ένα πνευμόνι κι αυτός. Τι μεταγραφές να χαρούμε, λέει, και εμείς να φορέσουμε τη φανέλα. Γι' αυτό παίρνεις μια ομάδα και γίνεσαι πρόεδρος. Για να φορέσεις μια φανέλα του Ριβάλντο ή του Τάδε, τα παιδάκια και να χαρούνε. Για τα παιδάκια γίνεται αυτή η δουλειά όλη. Δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι σφιχτός, είναι. Το παραδέχομαι. Αλλά και ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφές. Πήγε το Ντουρέ εκεί πέρα, βούλε στα μάτια του κόσμου. Ελεύθερος ήταν. Τι μεταγραφή έκανε? Μεταγραφή, λέει, ελεύθερος ήταν. Λοιπόν, τι θα κάνει ο Ντουρέ? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Τι έχουν πάθει, έχουν φαγωθεί με την ΑΕΚ. Εσύ μετά μου λες, το ακούμε όλοι, ότι να τον πάρει, θα τον βάζει στα εξωτερικά παιχνίδια, στα παιχνίδια με τις εξωμάδες. Με τις ξένες ομάδες. Πώς θα μείνει φορμαρισμένος αυτός ο άνθρωπος με τις ξένες ομάδες? Όχι, όχι. Άλλο είπα, δεν είπα αυτό. Είπα ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια να το γυρίσει στόπερ. Που εκεί υπάρχει. Και τα άλλα παιχνίδια να παίζει μέσα χωρίς να έχει θέση. Τώρα στο πρωτάθλημα να παίζει κάποιο στο πρωτάθλημα. Για ποιε ομάδε μιλάμε, έτσι? Αυτό, ναι, εντάξει. Αυτό το παράδειγμα δεν το κατάλαβα το παιδί με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Έγινε, φίλε. Για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κώστας Αεκτζής. Έλα, Κωστή. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάποια πραγματάκια και στο τέλος θέλω να μου πει τη γνώμη σου. Πάμε. Παρασκευή, 12 η ώρα. Είμαστε όλοι στην αναμονή, έχουμε πιει τις μπύρες μας και περιμένουμε να γίνει μεταγραφή. Έτσι, μεταγραφή δεν γίνεται. Εννοείς για τον Γιάκομπ?
Όχι, δεν μιλάω για τον Γιάκοπ. Σου μιλάω για κανονική μεταγραφή, όχι ελεύθερο παίκτη. Αχα. Την Παρασκευή που μας πέρασε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπως τουλάχιστον εγώ, αλλά και πάρα πολλοί αεκτζίδες, έχουμε βγει εκτός αυτού. Περιττό να σου πω ότι έχω πιει τις μπύρες και δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Έτσι, γιατί δεν ξέρω το τι μηνύματα ότι... πήρα και το τι διάβασα στα sites για αυτό το θέμα είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς, μιλάμε για μεγάλη απογοήτευση. Έτσι. Λοιπόν, είμαι εκτός αυτού στην κυριολεξία. Την Παρασκευή το βράδυ τώρα σου λέω και προς Σάββατο ξημερώματα. Σάββατο ξημερώματα ξεκινάω και φεύγω και πάω Τρίπολη. Λέω θα πάω να δω την ομάδα. Λοιπόν, και πάω και βλέπω τον αγώνα. Βλέπω μια ΑΕΚ η οποία νομίζω το σκορ είναι πλασματικό τελείως, έτσι. Το 0-1 δεν έπρεπε να ήταν 0-1. Και επειδή είχα πάει και στο περσινό παιχνίδι, για μένα ήταν το καλύτερο φετινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Στην Τρίπολη. Για φέτος μιλάω, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων γυρίζω και κάθομαι την Κυριακή και τα ξανασκέφτομαι τα πράγματα. Και λέω, να μου φέρει ένα παίκτη. Άκουσα πριν κάποιον, δεν ξέρω, Ολυμπιακός Παοκτζής, δεν θυμάμαι τι ήταν, που λέει ας έπαιρνε κάποιον για να τον πάρει να ευχαριστήσει τον κόσμο. Δεν είναι έτσι τελικά. Δεν είναι να ευχαριστήσει τον κόσμο. Το θέμα είναι να βοηθηθεί η ομάδα. Λοιπόν, και εγώ αυτό που κατάλαβα, που προσπαθώ τέλος πάντων να δικαιολογήσω κάποια πράγματα, είναι ότι ο Μελισανίδης δεν ήθελε να διαταράξει την ηρεμία της ομάδας. Να φέρει ένα παίκτη, αλλά όντως αυτός ο παίκτης να κάνει διαφορά. Και να μην διαταράξει τις ισορροπίες της ομάδας. Εάν έφερε ένα καλό παίκτη, θα είχε διαταράξει καμία ψυχραιμία. Όχι ψυχραιμία, τις ισορροπίες σου λέω. Α. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Όταν α, δηλαδή, με εστιδές του Μπακασέτα, θα είχε διαταραχθεί η ισορροπία. Πρόσεξε, αν θα μου φέρει ένα παίκτη ο οποίος θα έχει ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί διαταράσσει τις ισορροπίες. Αυτό το πράγμα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σταδιακά. Και εν μέρη, εκεί του δίνω δίκιο. Και πάρε παράδειγμα την ΑΕΚ όταν πήρε το Ριβάλντο. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός που μετά ακολούθησαν ό,τι ακολούθησαν. Λοιπόν, που έχασε το πρωτάθλημα στα χαρτιά και μας πήρε η κάτω βόλτα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Και ο Ολυμπιακός του Κόκαλη τα πρώτα χρόνια δεν έκανε τις μεγάλες μεταγραφές. Έπρεπε να πάρει 3-4 πρωταθλήματα και μετά άρχισε και έχωνε. Λοιπόν, εν μέρει εκεί του δίνω δίκιο του Μελισανίδη. Και στο λέω ότι μετά από σκέψη αυτό το πράγμα, ότι βλέπω μια ομάδα η οποία βγαίνει ο ένας, έχει πόσους τραυματισμούς, βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος και η ομάδα παραμένει ίδια. Αυτό που λες για την διαταραχή, θα σου πω κάτι για να καταλάβεις. Πριν από 10 περίπου χρόνια, ο Μελισανίδης πήρε στην Αιτζίαν τον αδελφό της Ευγενίας, τη γυναίκα μου. Ναι. Έχει τελειώσει το παιδί ΑΣΟΕ, λογιστής κτλ. Και τον πήρε στην Αιτζίαν πριν από 10 χρόνια. Πέρασαν 3-4-5 χρόνια, ξέρω εγώ, και μου λέει ο Νίκος, μου λέει: Γιώργο, δεν παίρνει τον Μελισανίδη να μου κάνει μία αύξηση, γιατί έκανα κι άλλο παιδί, είχε ένα παιδί, έκανα και ένα δεύτερο. Ναι. Λέω: μέσα μου πέτυχε τώρα, εν πάση περιπτώσει. Το παίρνω τηλέφωνο, του λέω: είσαι ευχαριστημένο από τον Ζόρζο τον Νίκο. Μου λέει: πάρα πολύ. Λέω: επειδή έκανα κι άλλο ένα παιδί, του κάνει μια μικρή αύξηση. Και τι μου λέει, που πήγε άλλη διαταραχή. Είσαι όλου, είσαι κανέναν. Ακριβώς. Το θυμάμαι τώρα που δεν το θυμήθηκα. Ακριβώς. Είσαι όλους μου λέει, είσαι κανέναν. Αυτό ακριβώς πιστεύω και εγώ τελικά. Αυτό ακριβώς πιστεύω και εγώ ότι συμβαίνει. Δηλαδή, αλλιώς δεν εξηγείται έτσι. Δεν μπορεί να εξηγηθεί. Και για μένα το λάθος είναι όχι τόσο του Μελισανίδη, όσο αυτών που είναι κάτω από το Μελισανίδη, οι οποίοι δεν φρόντισαν να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, τώρα το θεωρώ πολύ πιθανό να μου φέρει κάποιον ελεύθερο. Τον οποίο να του δώσει τα λεφτά, αλλά πάλι να μην διαταράξει τη ισορροπία στην ομάδα. Κοίταξε, αυτός ο Γιακόμπ που λένε. Όπως επίσης, πρόσεξε, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι με το που περάσαμε στους ομίλους, κατευθείαν άρχισε και ανανέωνε στη συμβόλαια. Βέβαια, σ' ακούω. Έπεισε γραμμή, ναι. Είναι ο Σιμόες, είναι ο Μπακασέτας, αλλά δεν είναι συμβόλαια. Το Σιμόες αναμένεται να το δώσει τώρα. Και ο Σιμόες αξίζει να δώσει το συμβόλαιο του. Έχει προσφέρει σε ένα μεντικό χάφ. Μπορεί το παιδί
να μην δημιουργεί, αλλά στο κόψιμο είναι πολύ καλός.